Καλωσορίζουμε σήμερα τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον Κώστατο Σπρέκα. Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για την νομαρχιακή οργάνωση Καβάλας και για μένα προσωπικά η παρουσία του, επί ευκαιρία της ημερίδας διαβούλευσης, που αυτή την ώρα, από τις 4 και συνεχίζεται αυτή τη μέρα, στο ξενοδοχείο Ρούση με τους αγροτοκτηνοτρόφους και αλλής όσον αφορά την εξαετία, πενταετία του 2021-2027 όσον αφορά την αγροτική, κοινή αγροτική πολιτική. Μια κοινή αγροτική πολιτική η οποία η προηγούμενη, κύριε Υπουργέ, υπήρχε ανισότητα όσον αφορά την επιδότηση της Καβάλας ή τις άλλες περιοχές. Αυτό, εμείς είμαστε δέκτες όλων αυτών των παρελθόνων. Νομίζω ότι θα φανεί και σήμερα τις ερωτήσεις και απαντήσεις που θα κάνουν οι αγρότες μας. Θέλω να πιστεύω ότι με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας όλα αυτά τα πράγματα για την περιοχή μας θα διορθωθούν. Σας καλωσορίζω και πάλι. Ο λόγος σε εσάς. Δεν ξέρω, Γιάννη, πες, ας ξεκινήσει ο Γιάννης. Να καλωσορίσουμε τον Υπουργό. Βλέπετε ότι το Υπουργείο και γενικά η κυβέρνηση έχουν προγραμματίσει διάφορες επισκέψεις, να πηγαίνουν οι υπουργοί και τα στελέχη τους να πληροφορούν για το τι προγραμματίζει η κυβέρνησή μας και να φουκράζονται τα προβλήματα που έχουν οι πολίτες μας. Καλωσορίζουμε τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Σκρέκα, που είναι ένα επιφανής τέλεχος και υπουργός της κυβέρνησής μας και φυσικά ήρθε εδώ για να δει όλα τα προβλήματα που έχουμε στον αγροτικό τομέα και ό,τι μπορούμε να λύσουμε. Να είστε καλά και καλώς ήρθατε, Υπουργέ. Θα ήθελα και εγώ με την σειρά μου να καλωσορίσω στην Καβάλα, την όμορφη Καβάλα, όπως είπε και ο Υπουργός, τον φίλο τον Κώστα τον το Σκρέκα. Είναι πολύ μεγάλη χαρά το γεγονός ότι ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης βρίσκεται σε μια περιφερειακή ενότητα, σε ένα νομό, με ένα πολύ ισχυρό πρωτογενή τομέα, με δυναμικές καλλιέργειες. Είναι βαθύς γνώστης των προβλημάτων, έχουμε πάντα η πόρτα του είναι πάντα ανοιχτή, οπότε τον έχουμε ενημερώσει κατ' επανάληψη για τα προβλήματα, έχουν μπει προτεραιότητες και βεβαίως δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά, με δεδομένο ότι για την κυβέρνηση ο πρωτογενής τομέας αποτελεί τον βασικό, ένα από τους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης της χώρας. Με αυτές τις σκέψεις του καλωσορίζω και πάλι στην Καβάλα. Λοιπόν, θέλω και εγώ να σας καλώσω, να σας ευχαριστήσω μάλλον για την τιμητική πρόσκληση που με απευθυνάτε να κάνουμε σήμερα τη συνέντευξη τύπου από τα γραφεία της Νομαρχικής Διοικούς Επιτροπής Καβάλας. Θέλω να πω ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχει ξεκινήσει μία σειρά εκδηλώσεων και ημερίδων σε όλη την Ελλάδα. Επισκεπτόμαστε όλους τους αγροτικούς δήμους και νομούς της χώρας. Συζητάμε και βρισκόμαστε σε συνεχή διάλογο με τους αγρότες για να σχεδιάσουμε από κοινού μαζί ένα εθνικό στρατηγικό σχέδιο για την αναβίωση του πρωτογενούς τομέα της χώρας. Με την ευκαιρία βέβαια των διαπραγματεύσεων που αυτή τη στιγμή γίνονται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική του 2021 έως 2027. Είναι μια μοναδική ευκαιρία αυτό το διάστημα να δούμε ποια, τι άσχημα, τι δεν έχουν γίνει, ποιες είναι οι αδυναμίες όλων των σχεδίων που έχουν εφαρμοστεί τα προηγούμενα χρόνια, να τις διορθώσουμε και να χαράξουμε από εδώ και πέρα μπροστά μια στρατηγική που θα καταστήσει τον πρωτογενή τομέα της χώρας βιώσιμο και τους Έλληνες γεωργούς κτηνοτρόφους αλλά και αλληλείς να τους καταστήσουν επίσης ανεξάρτητους και δυνατούς ώστε να παράγουν τα προϊόντα τα οποία χρειάζεται η χώρα μας, να ζουν τις οικογένειές τους και να συνεχίσουν να επενδύουν στις δουλειές τους. Γιατί αυτό είναι το προκείμενο, το στόχος, ο βασικός στόχος. Να πούμε ότι σήμερα
η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει βάλει ως προτεραιότητα, ως πρώτη προτεραιότητα, τη στήριξη του πρωτεγενούς τομέα, την στήριξη του αγροτικού εισοδήματος, την προσέλκυση νέων αγροτών στις καλλιέργειες και βέβαια την προστασία του περιβάλλοντος. Σήμερα βιώσιμη γεωργία και βιώσιμη κτηνοτροφία δεν μπορεί να υπάρχει αν δεν αντιμετωπίσουμε και αν δεν προετοιμαστούμε για τις επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής που ήδη χτυπάει την πόρτα μας. Οι ανοιχτές καλλιέργειες, όπως καταλαβαίνετε, και οι αγροτικές καλλιέργειες είναι οι πρώτες οι οποίες δυστυχώς δέχονται την βαναυσότητα των κεντρικών φαινομένων και της αλλαγής του κλίματος, και αυτό το πράγμα πρέπει να βοηθήσουμε με αυτό το τρόπο. Πρέπει να βοηθήσουμε τους αγρότες μας ώστε να είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν ακριβώς αυτά τα φαινόμενα. Ένα από τα εργαλεία τα οποία υπάρχουν για αυτό το θέμα, δηλαδή της αντιμετώπισης όταν τελικά συμβεί η καταστροφή, είναι μέσα από τον ΕΛΓΑ και μέσα από την αποζημίωση της ζημιάς. Έχουμε παραλάβει έναν ΕΛΓΑ ο οποίος είναι βαθιά ελλειμματικός. Ο ΕΛΓΑ, να πούμε, το 2014 ήταν πλεονασματικός και είχαμε αφήσει ένα ισχυρό, ένα μεγάλο αποθεματικό. Δυστυχώς από το 2014 και μετά, κυρίως βέβαια εξαιτίας του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής και κυρίως από την αύξηση των φυσικών καταστροφών, βλέπετε ότι έχουμε ανεμοστρόβιλους χαλκιδικοί, έχουμε χαλαζοπτώσεις έντονες και εδώ στον τόπο σας, η Καβάλα, είχαμε έντονες χαλαζοπτώσεις και έντονες βροχοπτώσεις και το πρώτο τρίμηνο του 19 και το δεύτερο τρίμηνο αλλά και το τρίτο τρίμηνο, που έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα στο αγρό της περιοχής. Δυστυχώς λοιπόν, λόγω αυτής της ακόμα περισσότερης εμφάνισης και συχνότερης εμφάνισης των φαινομένων, δοκιμάζεται το ΕΛΓΑ. Εμείς προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα. Έχει συσταθεί ήδη μία ομάδα η οποία επεξεργάζεται ένα σχέδιο ώστε να το καταστήσει βιώσιμο, ώστε οι αγρότες να έχουν έγκαιρη αποζημίωση στις ζημιές τους και από την άλλη να δούμε τι πρέπει να γίνει ώστε να υπάρξει και δίκαιη αποζημίωση. Εκεί βέβαια θα σκεφτόμαστε και σχεδιάζουμε να χρησιμοποιήσουμε και χρήματα τα οποία προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε ευρωπαϊκά χρήματα για να στηρίξουμε τους αγρότες και έτσι αυτοί να έχουν μια καλύτερη ασφάλιση της ζημιάς ή της επικινδυνότητας που απειλεί τις καλλιέργειές τους, υπήρχε και στο παρόν και στην παρούσα προγραμματική περίοδο. Δυστυχώς η επερχόμενη κυβέρνηση δεν αξιοποίησε αυτά τα κονδύλια. Εμείς στη νέα προγραμματική περίοδο σχεδιάζουμε να αξιοποιήσουμε αυτά τα κονδύλια ώστε να μπορούν οι αγρότες να ασφαλίζουν καλύτερα και ικανοποιητικότερα τις καλλιέργειές τους, χωρίς όμως να αυξάνεται το κόστος του ασφαλίστρου, αφού θα χρησιμοποιήσουμε για αυτό το σκοπό χρήματα που προέρχονται από την Ευρώπη. Ένα άλλο κομμάτι που αφορά τη διαχείριση των υδάτων απασχολεί πάρα πολύ την κυβέρνησή μας. Προχωρούμε σε μια εκπόνηση ενός εθνικού σχεδίου ανασυγκρότησης αγροπεριβαλλοντικών υπογραμμών, το λεγόμενο ΕΣΑΗ. Ο Πρωθυπουργός έχει συστήσει ομάδα εργασίας για την εκπόνηση αυτού του σχεδίου. Αυτό το σχέδιο τι λέει? Λέει ότι θα πρέπει να σταματήσουμε να αντλούμε νερό από τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα της χώρας. Αντλούμε δυστυχώς το 65% του νερού που χρησιμοποιούμε στις αγροτικές καλλιέργειες, το αντλούμε από τους υπόγειους υδροφορείς και μόλις το 35%, κατά 35% αξιοποιούμε το βρόχινο νερό. Αντίστοιχα στην Ισπανία, για να σας δώσω ένα παράδειγμα, οι Ισπανοί κατά 80% αξιοποιούν το επιφανειακό νερό, το βρόχινο νερό, και μόλις κατά 20% αντλούν νερό από τους υπόγειους υδροφόρους ορίζοντες. Επίσης, να πούμε ότι στην Ελλάδα σήμερα χρησιμοποιούμε τρεις φορές σχεδόν περισσότερο νερό ανά στρέμμα από ό,τι στην υπόλοιπη Ευρώπη και από ό,τι στις υπόλοιπες χώρες του Νότου, όπως είναι η Ιταλία και η Ισπανία, που έχουν ανάλογες κλιματικές συνθήκες με την Ελλάδα. Που σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε πολλά πράγματα για να προχωρήσουμε σε εξορθολογισμό της χρήσης του νερού, που είναι το πολυτιμότερο αγαθό, σε εξοικονόμηση της χρήσης και με αυτόν τον τρόπο φυσικά να μειώσουμε, αν όχι να μηδενίσουμε, και το κόστος της άρδευσης. Μέσα από νέα συστήματα, μέσα από κλειστά αρδευτικά δίκτυα, έξυπνα αρδευτικά δίκτυα και με τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπου με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε μηδενισμό από τη μία πλευρά του κόστους του ενεργειακού και από την άλλη και ένα έξτρα εισόδημα ίσως για τους αγρότες. Αυτά θα ήθελα καταρχήν να σας πω. Είμαι ανοιχτός σε ερωτήσεις, αν θέλετε να κάνετε. Παρακαλώ, όνομα και τι είσαστε, από πού είστε, αν θέλετε να κάνετε μια ερώτηση. Έλα, Βασίλη. Λογίζεις από το Αθηνακό Πρακτορείο. Θέλω να μου πείτε για τους χειρισμούς, αν είστε ικανοποιημένοι για την
μέρες με το γνώσιο που έχει με την Αφρική, αν τα βήματα που έχετε ακολουθήσει και αυτά που εξήγηλε ο Υπουργός, πιστεύετε ότι θα βοηθήσουν ώστε να μην εξαπλωθεί από το γνώσιο και ποια είναι τα μέχρι μέσα αποτελούνται από τα οποία έχετε από τις μελέτες που έχετε κάνει, από τις μετρήσεις μάλλον που έχετε κάνει. Καταρχήν να πούμε ότι για την προστασία και για την πρόνοια, θα το πω καλύτερα, που αφορά τον κίνδυνο της εξάπλωσης της Αφρικανικής Πανάμυσης Ισχύρου, η κυβέρνηση, ο Υπουργός και τη ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης είχε ξεκινήσει και εκφωνήσει ένα σχέδιο αρκετούς μήνες πριν. Αυτό το σχέδιο, μέσα στο οποίο περιλαμβανόταν, για παράδειγμα, και σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, η δυνατότητα να μπορούμε να κυνηγήσουμε και να, τον αγριόχειρο, που είναι μια αιτία και ένας κίνδυνος εξάπλωσης αυτής της νόσος. Να πούμε ότι είναι μια νόσος η οποία είναι, όπως λέγεται, ζωονόσος, δεν κινδυνεύει ο άνθρωπος, αλλά δυστυχώς όμως κινδυνεύει το ζωικό κεφάλαιο της χώρας και φυσικά με οικονομική καταστροφή οι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτόν τον κλάδο. Σε ό,τι αφορά το συμβάν το οποίο είχαμε στις Σέρρες, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αμέσως επιλήθηκε του θέματος. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, με κλιμάκιο από την Κοινοτική Υπηρεσία, μετέβησαν αμέσως στο σημείο το που είχε εμφανιστεί ή φερόταν να είχε εμφανιστεί κρούσμα. Έχουν αναλάβει και έχουν υλοποιήσει ό,τι προβλέπεται μέσα από τους κανονισμούς και από εκεί πέρα παρακολουθούμε από στενά την περιοχή, ώστε να μην εξαπλωθεί φυσικά η νόσος. Από εκεί και πέρα είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε σε οποιοδήποτε συμβάν συμβεί. Κωνσταντίνος Κοϊπέρο, από την εφημερίδα της Ξηρά Εφημερίδας Τύπος. Έχει υπολογίσει το Υπουργείο την ετήσια δαπάνη των αποζημιώσεων που δίνονται μέσω του εργάσου παραγωγούς για τα ακραία τελικά φαινόμενα και αν αυτό μπορεί να μειωθεί και αν θα γίνει με τα ευρωπαϊκά κονδύλια που είπατε πως πρέπει να αξιοποιηθεί. Φυσικά. Το τι αποζημιώνει ο ΕΛΓΑ το γνωρίζει, γιατί πληρώνει. Οπότε γνωρίζει πόσο πληρώνει. Και η πραγματικότητα είναι ότι η αποζημίωση κάθε χρόνο της τάξης των 150, 160, 170 εκατομμυρίων ευρώ ανάλογα τη χρονιά. Μπορεί να ξεκινήσει από 130 εκατομμύρια ευρώ και να φτάσει σε 170 ή 180 εκατομμύρια ευρώ, επαναλαμβάνω, ανάλογα τη χρονιά και ανάλογα με τα φυσικά φαινόμενα. Από εκεί και πέρα, σήμερα δυστυχώς οι εισφορές, συν και αν εκεί προσθέσουμε και ένα ποσό το οποίο πρέπει να περισσεύει κάθε χρόνο για να αποθεματοποιείται και να δημιουργείται μια δεξαμενή ασφαλείας, να το πω έτσι, ένα απόθεμα ασφαλείας για τις δύσκολες χρονιές, όπως είχε δημιουργηθεί το 2014 για παράδειγμα. Δυστυχώς, αν προσθέσουμε τις εισφορές και προσθέσουμε εκεί και αυτά τα οποία πρέπει να αποθεματοποιούμε, τότε το σύνολο των εισφορών υπολείπεται του ποσού το οποίο αποζημιώνεται στους αγρότες, συν και αν προσθέσουμε εκεί το ποσό το οποίο πρέπει να αποθεματοποιείται. Άρα ο ΕΛΓΑ κάθε χρόνο, τα τελευταία χρόνια, είναι ελλειμματικός. Που σημαίνει ότι αυτό πρέπει να αλλάξει. Το πώς αλλάξει, το σχεδιάζουμε. Έχει συσταθεί στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ειδική επιτροπή με πυρογνώμονες από τον κλάδο τον ασφαλιστικό, με στελέχη του Υπουργείου και του ΕΛΓΑ φυσικά, ώστε να δούμε τι πρέπει να γίνει για να μπορέσουμε να επαναφέρουμε, να το πω έτσι, τη βιωσιμότητα στο μεγαλύτερο ασφαλιστικό οργανισμό της χώρας και βέβαια να δούμε συνολικά πώς θα αντιμετωπίσουμε το θέμα της αγροτικής ασφάλισης στην Ελλάδα. Να γίνω σε αυτό, κύριε Υπουργέ, σαν ξεροστάσια του Καβάλας, επειδή είπατε πρέπει να αλλάξει ο ΕΛΓΑ, δεν υπάρχει αγρότης που να μην γκρινιάζει για τον ΕΛΓΑ. Συμφωνούμε απόλυτα σε αυτό. Γι' αυτό και πρέπει να αλλάξει. Πώς δηλαδή? Χρειάζεται εξυγχρονισμός. Όλα αυτά είναι ένα σχέδιο το οποίο είπαμε αυτή τη στιγμή. Έχουμε στήσει μια ομάδα εργασίας, το μελετάει και θα ολοκληρώσει τους επόμενους μήνες το πόνιμο αυτό και τη μελέτη για να δούμε τι πρέπει να γίνει. Πολλά μπορούν να γίνουν και μπορώ να σας πω, αλλά νομίζω ότι θα ήταν λίγο πρωίμο. Και το θέμα του εξυγχρονισμού και το θέμα του εξυγχρονισμού. Χρειάζεται και νέα εργαλεία. Ακόμα υπάρχουν οι εκτιμητές πάνε και γράφουν με χειρόγραφα, σε χειρόγραφα χαρτιά τις εκτιμήσεις. Όλα αυτά μπορούν να γίνουν με έναν τρόπο ηλεκτρονικό, ώστε να γλιτώσουμε και χρόνο, να γίνεται και πιο γρήγορα η εκτίμηση, ώστε να αποδίδονται και οι αποζημιώσεις πιο γρήγορα στους αγρότες.
Από εκεί πέρα χρειάζεται μια ριζική εκ των βάθων, να το πω έτσι, βαθιά ματιά σε αυτά τα οποία σήμερα ο ΕΛΓΑ κάνει, για να δούμε τι μπορούμε να βελτιώσουμε, αν μπορούμε να βελτιώσουμε κάποια πράγματα, και να δούμε τι επιπλέον χρειάζεται να κάνουμε ως πολιτεία για να οχυρώσουμε ακόμα περισσότερο τους αγρότες από τους κινδύνους. Μαρία. Καλησπέρα σας, κύριε Υπουργέ. Μαρία Πουπάζων, από το Περιφερειακό Σύμβουλο Ανατσάμι. Εμείς θα θέλαμε μία ερώτηση όσον αφορά και τις σχέσεις με την γείτονος χώρα. Να πούμε ότι πριν από λίγες ημέρες, το μέσα μαζικής ενημέρωσης, κατέθεσε μία καταγγελία από τον παραγωγό, ο οποίος τονίζει ότι οι γείτονές μας καπηλεύονται για μόνο μακεδονικά κρασιά. Πιο συγκεκριμένα, λοιπόν, σε διαδίκτυα έκταση της Γερμανίας και ακόμα μία φορά εταιρείες Βόρειας Μακεδονίας. Κάνουν κατάκτηση του όρου Μακεδόνια Nationwide. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε γενικότερα πώς πιστεύετε ότι πρέπει να γίνουν πιο συχνοί οι ελεγχοί και πιο επιστρατημένοι, ώστε να αποφευθούν τέτοιες καταστάσεις στο μέλλον, με αφορά τα μακεδονικά προϊόντα. Έχουμε τις πρεσβείες, έχουμε τους εμπορικούς ακολόγους, οι οποίοι κάνουν αυτή τη δουλειά. Βλέπουν δηλαδή ποιος καταχρηστικά χρησιμοποιεί όρους και γεωγραφικές ενδείξεις, οι οποίες παραπλανούν τους καταναλωτές των αγορών του εξωτερικού. Αυτό το πράγμα θα το επιταχύνουμε το επόμενο διάστημα. Ξέρετε ότι υπάρχει μία συμφωνία την προηγούμενη κυβέρνηση, η οποία δυστυχώς δεν έχει προβλέψει τι θα γίνει με τα εμπορικά σήματα. Υπάρχουν πολλά πράγματα λοιπόν που πρέπει να δούμε και πρέπει να συζητήσουμε πια, ώστε να διασφαλίσουμε αυτά τα οποία πρέπει για τα ελληνικά παραγόμενα προϊόντα υψηλής ποιότητος, με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τα οποία πρέπει και κατέχουν προστιθέμενη αξία και πρέπει αυτή την προστιθέμενη αξία να την εισπράττει ο Έλληνας παραγωγός. Θα πρέπει όμως εδώ και οι ίδιοι οι εμφιαλωτές, οι εινοποιοί, οι ίδιοι άνθρωποι της αγοράς θα πρέπει να ενδιαφερθούν. Γιατί πολλές φορές παρατηρείται το φαινόμενο της αδιαφορίας. Γιατί αυτά τα φαινόμενα ενώ τα βλέπουν, είτε δεν τα καταγγέλουν, είτε μέσα από τα θεσμικά τους όργανα, να το πω έτσι, ας μην πω αδιαφορούν, αλλά δεν ενσκύπτουν και δεν ασχολούνται με αυτά τα θέματα. Θα πρέπει εδώ μαζί με την πολιτεία και τα θεσμικά όργανα και οι εκπρόσωποι των ανθρώπων της αγοράς μαζί να κάτσουμε να δούμε και να συζητήσουμε το πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτά τα φαινόμενα. Εμπορικά σημαίνει ότι δεν σκέφτεστε περίπου, δηλαδή ποια είναι το σχέδιο στο. Το σχέδιο είναι να προστατεύσουμε τα εμπορικά σχήματα της Ελλάδας. Ευχαριστώ πολύ. Άλλος. Δευτερολογία. Αν υπάρχει άλλος, εντάξει. Παρακαλώ. Όχι. Με οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα μεγάλο ποσοστό των ξύλων αλιευτικών σκαφών της Ελλάδας καταστράφηκε. Τα σκάφη αυτά αποτελούν σημαντικό κομμάτι της αλιευτικής μας παράδοσης, αλλά και του πολιτισμού. Αυτό μπορεί να είναι, αν όχι να αναστραφεί, να σταματήσει. Να σταματήσει δηλαδή να, η καταστροφή των αλιευτικών σκαφών στην Ελλάδα. Γι' αυτό είναι αρμοδιότητα της κυρίας Ραμπατζή. Δεν θα ήθελα να σχολιάσω κάτι το οποίο δεν είναι αρμοδιότητα δικιά μου και δεν το γνωρίζω ακριβώς. Άλλος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε.